Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε οριακό σημείο είναι ο δρόμος που ενώνει τη Μεσσηνία με την Αρκαδία στο Δερβαίνη, με την κατολίσθηση να εξελίσσεται, κάνοντας την κατάσταση ανησυχητική. Στο σημείο έσπευσαν σήμερα όλοι οι αρμόδιοι τεχνικοί παράγοντες και υπηρεσίες και με τις οδηγίες περιφέρειας ξεκίνησαν ήδη οι παρεμβάσεις για να κλείσει η ρηγμάτωση και ακολούθως ενεργοποιείται και η συνολική παρέμβαση στο τμήμα αυτό, που φτάνει όμως στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Σε δύο επίπεδα κινείται η παρέμβαση της περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να μην αποκλειστεί η Μεσσηνία, μια και η ρηγμάτωση του δρόμου στο Δερβαίνη είναι κυριολεκτικά οριακή. Εδώ και αρκετό καιρό, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, έχοντας γνώση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιοχή, προσπαθήσαμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο και με την πολιτική του ηγεσία, αλλά και με την κοινοπραξία και με τις κοινοπραξίες που εργάζονται εδώ σε αυτή την περιοχή, να βρούμε μία λύση. Τελικά θεωρώ ότι σήμερα με την δυσμενή επιδείνωση των στοιχείων αυτών και με την συγκυρία ότι ήρθε η ώρα για την τελική λύση του προβλήματος. Άμεσα δόθηκαν οδηγίες για να κλείσει η ρηγμάτωση, να υπάρξει απαραίτητη σήμανση και παράλληλα να ενεργοποιηθεί και η όλη υπόθεση της συνολικής παρέμβασης στον δρόμο, μια παρέμβαση το ύψος της οποίας κυμαίνεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία που έγινε με το Υπουργείο είναι να εφαρμοστεί η μελέτη. Είναι μια μελέτη που το ύψος και ο προϋπολογισμός της είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια για να αποκατασταθεί όλος αυτός ο δρόμος, όλος ο δικός άξονας από την είσοδο του Δερβενίου μέχρι ακριβώς εκεί που παρατηρούνται τα φαινόμενα μετακύλησης του εδάφους, προκειμένου να έχουμε μια μόνιμη και οριστική επίλυση στο ζήτημα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί από την πρώτη στιγμή η κινητικότητα των υπηρεσιών αλλά και των συνεργατών μου ήταν ακριβώς αυτό που έδωσε το σημερινό αποτέλεσμα. Ο κ. Στατούλης στην συνέχεια, δηλώνοντας την ικανοποίησή του, σχολίασε και τις εξελίξεις αναφορικά με την έναρξη των εργασιών για τον περιμετρικό δακτύλιο της Καλαμάτας και υπογράμμισε, αφήνοντας εχμές για την στάση ορισμένων, πως η περιφέρεια Πελοποννήσου κινείται σε ένα υψηλό επίπεδο διεκδικητικότητας και παρέμβασης. Γιατί εμείς έχουμε την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού. Η κεντρική κυβέρνηση είναι αδύνατη να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Έχει τα μεγάλα προβλήματα που την απασχολούν και είναι τα δημοσιονομικά της ζητήματα. Εμείς έχουμε την αρμοδιότητα και την ευθύνη για να δίνουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Και όπως έχω πει πολλές φορές, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ένα υψηλό επίπεδο διεκδικητικότητας. Έτσι, όταν όλοι είχαν κοιοτέψει και όλοι είχαν μιλήσει ότι εντάξει εγκαταλείπουμε την περιμετρική και την συνέχεια της περιμετρικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου με καθαρό λόγο είχε πει ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει γιατί είναι συμβατική υποχρέωση της παραχώρησης και δεν κάνει ούτε ένα ρούπι πίσω. Ας σας θυμίσω τότε τις έξαλλες φωνές και τις κραυγές του κυρίου Δημάρχου από το αεροδρόμιο, των πολιτικών όλων παραγόντων που τρέχανε να συμβιβαστούν με την λύση να μην γίνει η περιμετρική. Η περιφέρεια Πελοποννήσου όμως ήταν ξεκάθαρη γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα και ξέρει πάντοτε να διεκδικεί το αυτονόητο μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Αυτά λοιπόν σήμερα στο Δερβαίνη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον διευθυντή της εφημερίδας Μονίδα, Θανάση Σαμούλη. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα σας. Το Σάββατο στην Καλαμάτα ουσιαστικά ο Αντώνης Σαμαράς είναι η πρώτη του εμφάνιση, να το πούμε έτσι, προεκλογικού χαρακτήρα. Θα υπάρχει το Σάββατο η επίσκεψη κατά τη διάρκεια των εγγενείων της γέφυρας στον Έδοντα, που είναι το μεγάλο έργο του περιμετρικού δακτυλίου, την Κυριακή η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά μπαίνει σε προεκλογικό κλίμα το όλο πολιτικό σκηνικό και ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πράξη αυτό που έχει πει. Από τη Μεσσηνία ξεκινά πάντα, στη Μεσσηνία καταλήγει. Εντάξει, δεν θα λέγαμε και προεκλογική τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει προθέρμανση θα μπορούσαμε να πούμε με την ευκαιρία της θεμελίωσης της γέφυρας του Έδοντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι θα έχει και χαρακτηριστικά προεκλογικά. Μια προεκλογικού τύπου προθέρμανση θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος. Εντάξει, είναι μια επίσκεψη
Ουσίας καταρχήν, έτσι. Ουσίας, και... επειδή έχει να κάνει με τον περιφερειακό, για τον οποίο όπως ξέρουμε παίχτηκαν πολλά σενάρια και ιστορίες. Και η δική του η παρέμβαση, μπορώ να σου μεταφέρω, βάσει δικών μας έτσι πληροφοριών, ήταν πάρα πολύ καθοριστική στο να εξελιχθεί το έργο και στο να υπάρξει ο περιμετρικός δακτύλος έτσι όπως είναι. Κοίταξε, όπως είχαμε σχολιάσει τότε που προκύψαν τα ζητήματα, είχε τεθεί το ζήτημα, είχε αμφισβητηθεί πολύ, πάρα πολύ θα λέγαμε, μάλιστα γρασιμάσε τότε καμπανάκι για κίνδυνος που λέγαμε κλπ. Υπήρξαν ουσιαστικές παρεμβάσεις και από την πλευρά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο βέβαια θα λέγαμε, να μην αδικούμε τους άλλους, αλλά νομίζω ότι τελικά είχε έσει ο τέλος αυτή η ιστορία, γιατί το όλο πρόβλημα, όπως θυμάστε τότε που είχε τεθεί το ζήτημα και ο Περιφερειάρχης το είχε αντιμετωπίσει από την πρώτη στιγμή, είχε πει ας πούμε ότι για μας η σύμβαση πρέπει να ολοκληρωθεί, να μην διαχωριστεί δηλαδή, γιατί υπήρχε κίνδυνος μετά ο δρόμος να ξεχαστεί ουσιαστικά. Και εκεί τότε ας πούμε κλείδωσε αυτή η ιστορία για να ολοκληρωθεί ο Περιφερειακός, ο οποίος όπως έχουμε πει και άλλες φορές, παρά τις αντίθετες απόψεις και τα διάφορα θέματα που είχαν προκύψει τοπικά σε σχέση με τις απαλωτριώσεις, με τις τιμές, με όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά δεν μπορούν να υποβαθμίσουν την ουσιαστική σημασία του έργου. Αυτό είναι σίγουρο. Καθοριστικό είναι σίγουρο για την πόλη της Καλαμάτας, διότι σε μια πόλη που περιμένουμε να μεγαλώσει, σε μια πόλη που περιμένουμε να αναπτυχθεί, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με τα καραβάνια των διερχομένων αυτοκινήτων να περνάνε μέσα από την πόλη ένθεν κακήθεν, και καταλαβαίνεις τι θα γινόταν μέσα ότι... στο τοπικό κυκλοφοριακό. Σημειώνουμε ότι... Ναι, ναι, θα ότι θα διευκολύνει αφάνταστα την λειτουργία την κυκλοφοριακή της ίδιας της πόλης. Σημειώνουμε ότι το Σάββατο μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά θα είναι και ο Υπουργός Υποδομών ο Μάκης Βορύδης, που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην όλη υπόθεση του περιμετρικού δακτυλίου. Εάν δεν ήταν και αυτός, μάλιστα κάποιοι τονίζουν πως θα είχε πάρει άλλη τροπή το θέμα. Θυμόμαστε άλλωστε τις αναφορές του κυρίου Μαγριώτη και σε συσκέψεις που είχαν γίνει στο Υπουργείο Υποδομών και άλλα την ΑΕ, και τα όσα είχε σημειώσει ο κύριος Ρέπας τότε. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Μάκης Βορύδης, Αντώνης Σαμαράς, Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος ετοιμάζει έτσι και μια μικρή τελετή, να δούμε το τι θα αναφέρει και ο κύριος Νίκας, ο οποίος δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ, είχε σήμερα συνάντηση στην Αθήνα με τον Αντώνη Σαμαρά για μια σειρά θεμάτων. Διήρκησε κάτι παραπάνω από μισή ώρα αυτή η συνάντηση. Τέθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πόλη, το Μέγαρο Χορού για παράδειγμα, απορρίμματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, τα ζητήματα δηλαδή των Δήμων της Πελοποννήσου, αλλά και άλλα θέματα. Τα άκουσε ο Αντώνης Σαμαράς και ίσως να υπάρχουν και ανακοινώσεις έτσι, με την έλευσή του στην Καλαμάτα. Κοίταξε, ελπίζουμε να έχουν τεθεί τα θέματα τα οποία απασχολούν την περιφέρεια από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, την οποία εκφράζει σε επίπεδο Πελοποννήσου τώρα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε, Θέμη, ότι αυτή η ιστορία με το να θέτουμε τα αιτήματα, τα πακέτα των αιτημάτων στους πολιτικούς αρχηγούς είναι μια πολύ παλιά ιστορία και μπορεί να σου πω ίσως να είναι και πονεμένη ιστορία. Μακάρι για μας, ας πούμε, και το έχουμε πει χίλιες φορές, η πρακτική που θα εφαρμόσει ως κυβέρνηση, ως πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, εφόσον μπορέσει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές που όλα δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά, μακάρι αυτή η πρακτική να αλλάξει και να τολμήσει πραγματικές υπερβάσεις και στην αποκέντρωση των εξουσιών και των πόρων, αλλά και βεβαίως εμείς ποντάρουμε πολύ, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε που λένε ως Μεσίνη, και στην προσωπική του ευαισθησία, την οποία πάντα είχε για τοπικά ζητήματα. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα θέματα. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η προκήρυξη των διαγωνισμών για 10 με 12 περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Μεσσηνία, και που προβλέπεται να ξεκινήσουν έρευνες για την ύπαρξη πετρελαίου. Οι έρευνες αναφέρονται στη χερσαία ζώνη, ενώ ήδη τρέχουν και σεισμικές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου.
Έρευνες στη Μεσσηνία για κοιτάσματα πετρελαίου τον Ιούλιο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κατά την διάρκεια υπογραφής κοινού μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ χθες το πρωί. Οι έρευνες αυτές θα πραγματοποιηθούν στο χερσαίο χώρο και όχι στο θαλάσσιο και σε αυτή τη φάση θα γίνουν διαγωνισμοί για να δούμε ποιες εταιρείες θα πάρουν τον κάθε χώρο. Η Μεσσηνία περιλαμβάνεται στις 10 με 12 περιοχές της χώρας που θα πραγματοποιηθούν έρευνες και υπάρχουν ήδη σημαντικές ενδείξεις ότι έχει πετρέλαιο. Όπως ανέφερε ο κ. Παπακοσταντίνου, αναλυτικότερα τον Ιούλιο θα προκηρυχθούν νέοι διαγωνισμοί για έρευνες σε 10 με 12 περιοχές υπηρετικής Ελλάδας, μεταξύ άλλων σε Εύρο, Καβάλα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Έτολο, Ακαρνανία, Μεσσηνία, Χαΐα και πιθανώς στην Κρήτη. Η χώρα μας χρειάζεται να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματά της αυτά και να το κάνει το συντομότερο δυνατόν, αλλά με τρόπο που να διασφαλίζει τα συμφέροντά της. Ο κ. Παπακοσταντίνου ανέφερε ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή Κύπρου, Ισραήλ και οι προοπτικές που ανοίγονται για την χώρα μας συζητήθηκαν και στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δημιουργείται δυνητικά η προοπτική να υπάρξει ένας τρίτος πόλος εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο πέρα από τη Ρωσία και την περιοχή της Κασπίας. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ χαρακτήρισε πέραν πάσης προσδοκίας την ανταπόκριση των εταιριών στον διαγωνισμό για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Η προθεσμία έληξε την Παρασκευή, οπότε κατατέθηκαν συνολικά 8 προσφορές. Η αξιολόγηση και οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα με στόχο τον Απρίλιο να υπογραφούν οι συμβάσεις, έως τα τέλη του χρόνου να υπάρχουν και να έχουν αξιολογηθεί τα σεισμικά δεδομένα και στα τέλη του 2012 με αρχές του 2013 να γίνουν οι προκηρύξεις για παραχώρηση έως 15 περιοχών για έρευνες με γεωτρήσεις. Παράλληλα, κινούνται και διαδικασίες για ερευνητικές εργασίες σε περιοχές της Ελλάδας που είχαν ερευνηθεί και στο παρελθόν και τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Όποιος μας δώσει τα περισσότερα χιλιόμετρα, άρα το πυκνότερο δίκτυο σεισμικών γραμμών, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα και ασφαλώς ένα από τα κριτήρια επίσης θα είναι τα χρήματα, τα έσοδα τα οποία θα αρχίσει να παίρνει το ελληνικό δημόσιο από την πώληση των συγκεκριμένων δεδομένων. Μένουμε στο θέμα αυτό και καλησπέριζουμε μαζί μας. Έχουμε και τον οργανωτικό γραμματέα του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο Μιχάλη Αντωνόπουλο, γεωλόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Αντωνόπουλε, αυτό που θα σας ρωτήσω είναι απλό. Ξεκινούν οι έρευνες για πετρέλαιο στη Μεσσηνία, υπάρχει πετρέλαιο στη Μεσσηνία? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξουν οι σεισμικές έρευνες. Όμως, αναφορικά με ιστορικά, να το πούμε έτσι, στο παρελθόν είχαν γίνει έρευνες στην δυτική Πελοπόννησο, στην περιοχή της Πηλίας. Ξανά με σεισμικές έρευνες, είχαν γίνει από κάποιες εταιρείες, νομίζω ήταν και ο Πάπας στο παρελθόν. Είναι γνωστό δηλαδή από παλαιότερα και μέσω του ΙΓΜΕ ότι η Δυτική Πελοπόννησος και γενικότερα στη συγκεκριμένη περιοχή τη δικιά μας υπήρχαν εμφανίσεις υδρογονανθράκων, έχουν ερευνηθεί αυτά και είναι γνωστά. Αυτό που δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα κοιτάσματα σε τι ακριβώς διαθεσιμότητα βρίσκονται, γιατί ξέρετε κάτι, τα κοιτάσματα είναι θέμα σχετικό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κοιτάσματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, επειδή από τη μία πλευρά ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου κατακόρυφα, όπως γνωρίζετε, και αυτό κάνει τα κοιτάσματα αυτά αξιοποιήσιμα. Είναι σχέση δηλαδή τιμής υγρών καυσίμων, να το πούμε έτσι, πετρελαίου και απόδοση των κοιτασμάτων. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του πετρελαίου, τόσο πιο εκμεταλλεύσιμα γίνονται τα κοιτάσματα. Μάλιστα. Είπατε, υπάρχει τουλάχιστον ενδιαφέρον, υπάρχει εντοπισμός ενδιαφέροντος αυτό σε συγκεκριμένες περιοχές στη Μεσσηνία και χερσαία και θαλάσσια. Αυτό το θέμα είναι λίγο ασαφές, θεωρώ. Γιατί από την πλευρά του Υπουργείου χθες διευκρινίστηκε, τουλάχιστον για την περιοχή μας, πέρα από τον γενικότερο όρο Ιόνιο, ότι αφορά χερσαία ζώνη. Δεν νομίζω ότι είναι σαφές αυτή τη στιγμή να γνωρίζουν ακριβώς πού θα γίνουν οι έρευνες. Εντοπίζουν τις περιοχές, αλλά τα στοιχεία τα οποία δίνονται από το Υπουργείο, επειδή είχαμε παρακολουθήσει στην Πάτρα πρόσφατα με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μανιάτη, σαν ΓΕΟΤΕ, μία συνάντηση η οποία έγινε ενημέρωσης όσον αφορά τις περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου και την περιοχή των Ιωαννίνων, εκεί δεν αναφέρθηκαν τα στοιχεία αυτά. Σήμερα, με την τελευταία ανακοίνωση που έγινε χτες, λέγονται και άλλα πράγματα. Όπως πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, λέγονται γενικά, έρχονται οι εταιρείες, δίνουν προσφορές και ίσως από αυτήν την αξιολόγηση στην πρώτη φάση των σεισμικών ερευνών να μην προκύψουν είτε ενθαρρυντικά στοιχεία, είτε να μην μπει τελικά η περιοχή συγκεκριμένη την οποία λέγεται αυτή τη στιγμή ότι θα μπει. Επειδή μιλάμε για ένα πετρελαϊκό Ελντοράντο ουσιαστικά στη χώρα μας και υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για το πετρέλαιο έτσι όπως παρουσιάζεται σαν πηγή ανάπτυξης, μάλλον έτσι παρουσιάζεται τελευταία, θα μπορούσε να τρέξει κάτι άμεσα στη χώρα μας? Είναι χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες.
Γιατί θα πρέπει να δούμε τη σειρά με την οποία γίνονται αυτά τα πράγματα. Συγκεκριμένα, ξεκινάμε στην αρχή με την ανοιχτή πρόσκληση που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός, το open door που λένε δηλαδή, που τι σημαίνει. Σε πρώτη φάση έχουμε τις σεισμικές έρευνες, γεωλογικές και σεισμικές έρευνες. Στη συνέχεια αξιολογούμε τα σεισμικά και αυτό που ανέφερε ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, για κάποιες γραμμές, θέλει να δει, λέει, πολλές γραμμές. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να δει πυκνότητα ερευνών. Δηλαδή, οι σεισμικές έρευνες, όσο πιο ενδελεχείς είναι και όσο πιο πολλές γραμμές υπάρχουν, τόσο πιο πολύ αποτελεσματικές είναι. Ένα είναι αυτό. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει τις ερευνητικές γεωτρήσεις. Και αφού προκύψουν θετικά στοιχεία και με τις ερευνητικές γεωτρήσεις, τότε στη συνέχεια πάμε και δίνουμε το κοίτασμα για αξιοποίηση σε κάποια εταιρεία. Ίσως, ας πούμε, η υπεροχή που θα δηλαδή προκύψει. Πόσο χρονικά το προσδιορίζεται αυτό να εξελιχθεί στη χώρα μας? Στη χώρα μας είναι πολύ χρονοβόρο. Αυτό θα περάσουν το λιγότερο 5 χρόνια προκειμένου να δούμε την πρώτη γεώτρηση. Όχι μόνο δεν μιλάμε για την περιοχή της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, μιλάμε γενικά. Για να δούμε την πρώτη γεώτρηση στην περιοχή μας, θα περάσουν 5 χρόνια. Εκεί όμως που προχωράνε γρήγορα οι διαδικασίες, θα πρέπει να ξέρουμε, είναι στην περιοχή του Κατακόλου του Πατραϊκού. Που εκεί έχουν κατατεθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες για τις ερευνητικές γεωτρήσεις. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ερευνητική γεώτρηση και στη γεώτρηση που θα κάνει την απόλυψη του υδρογονάνθρακα. Άρα λοιπόν θέλουμε ερευνητικές γεωτρήσεις που έχουν κατατεθεί αυτή τη στιγμή και είναι σε διαβούλευση σύντομα μέσα στο Μάρτιο, θα τις δούμε αυτές στην περιοχή του Πατραϊκού και του Κατακόλου. Στη συνέχεια θα υπάρξουν άλλες γεωτρήσεις, οι οποίες θα είναι οι γεωτρήσεις οι οποίες θα φέρουν το κοίτασμα στην επιφάνεια για αξιοποίηση. Έτσι. Και στη συνέχεια θα υπάρχει η εκμετάλλευση. Μα. Άρα λοιπόν στην περιοχή τουλάχιστον της Μεσσηνίας θέλουμε πολύ χρόνο. Πολλά χρόνια. Εγώ θέλω λίγο να δούμε το χάρτη, έτσι, το τι έχει ο χάρτης και το τι περιλαμβάνει όσον αφορά και τη χερσαία ζώνη. Θα παρακαλούσα να μας τον. Είναι αυτός ο χάρτης. Και βλέπουμε αυτόν τον κύκλο, τον μεγάλο κύκλο που έχουμε βάλει κι εμείς. Είναι και η περιοχή του Κατακόλου που σημειώνετε εσείς με το μπλε το χρώμα, έτσι δεν είναι, κύριε Αντωνόπουλε? Ναι, είναι αυτή η περιοχή. Και με ένα ελαφρύ κίτρινο χρώμα, βλέπουμε προς τα κάτω, είναι η χερσαία ζώνη της Μεσσηνίας. Ίσως και λίγο. Είναι η χερσαία ζώνη της Μεσσηνίας, είναι και η χερσαία ζώνη της Μεσσηνίας. Και η χερσαία ζώνη. Περισσότερο χερσαία βλέπω εγώ όμως τουλάχιστον. Παρά θαλάσσια, έτσι. Είναι το τόξο της Πηλίας και περισσότερο και της Κυπαρισσίας, φιλιατρών. Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται, έτσι. Ναι, ακριβώς εκεί. Ακριβώς εκεί. Μιλάμε για την περιοχή της Πηλίας συγκεκριμένα. Μάλιστα. Μιλάμε για την περιοχή αποκτηστικά της Πηλίας, γιατί στην περιοχή αυτή είχαν γίνει και παλιότερα οι έρευνες και επίσης. Προτιμάνε σε πολλές περιπτώσεις να. Δηλαδή το κοίτασμα είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή είναι μια ευρύτερη περιοχή στη δυτική Μεσσηνία. Που σημαίνει ότι μπορεί να προτιμηθούν οι χερσαίες περιοχές από τις θαλάσσιες, έτσι, ή αντίστροφα. Ο λόγος που θα προτιμηθεί μια περιοχή σε σχέση με την άλλη, γιατί κοιτάξτε, η άντληση μπορεί να γίνει από διαφορετικά σημεία. Δεν είναι δηλαδή η σημειακή άντληση του πετρελοφόρου κοιτάσματος. Ακόμα αυτό ισχύει και στο νερό. Που σημαίνει τι? Ότι μπορεί να μετακινήσει μια απόσταση, για παράδειγμα, 5-10 χιλιόμετρα και να εξακολουθεί να αντλήσει από το ίδιο κοίτασμα. Καταλάβατε? Ωραία. Δεν είναι σημειακό δηλαδή αυτό. Θέλω να έρθω σε ένα άλλο ζήτημα. Τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν? Κοιτάξτε, όσον αφορά τη χερσαία ζώνη, ναι, πρέπει να ξεχωρίσουμε το εξής: χερσαία και θαλάσσια ζώνη, και απ' την άλλη να ξεχωρίσουμε αν μιλάμε για φυσικό αέριο, έτσι, ή αν μιλάμε για πετρέλαιο. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Τώρα, όσον αφορά την περιοχή με τις θαλάσσιες εκμεταλλεύσεις, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι γενικά αποφεύγεται αυτό και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, στην Νορβηγία για συγκεκριμένα, επειδή είναι πιο χαλαρό το σύστημα της αδειοδότησης και γενικά των ερευνών και της αξιοποίησης. Σε χώρες όμως οι οποίες έχουν έντονο τουριστικό χαρακτήρα και οι περιοχές αυτές είναι πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά και γίνεται μια εκμετάλλευση με υποδομές σε θέματα τουρισμού, ανάπτυξη γενικότερα, όπως είναι η δικιά μας περιοχή, αποφεύγονται και είναι πιο αυστηρές οι αδειοδοτήσεις όσον αφορά την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Άρα λοιπόν, θα πρέπει, αφού προκύψουν τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα τρυπήσουμε, προσέξτε, σε όλη τη δυτική Ελλάδα, ούτε θα το κάνουμε αυτό σε όλη την Ελλάδα. Θα γίνει μια κατάταξη των κοιτασμάτων, ανάλογα με το ποσοστό εκμετάλλευση που δίνει το κάθε κοίτασμα, θα αξιολογηθούν οι περιοχές, αν θα είναι για τη χερσαία ζώνη ή αν θα είναι για τη θαλάσσια ζώνη, και συνέχεια θα προτιμηθούν, φαντάζομαι, αυτές που θα έχουν τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως στον τουρισμό, αλλά και κυρίως όσον αφορά την συνδιαλλαγή με τις τοπικές κοινωνίες. Και να μην ξεχνάτε, όπως είπε ο κύριος Υφυπουργός, ότι ένα ποσό, όπως στο αντίστοιχο μοντέλο που γίνεται στην Νορβηγία, θα πάει στο Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως έχει πει. Δηλαδή, τα έσοδα από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων θα συμπληρώσουν το Ταμείο Αλληλεγγύης, που θα συνεισφέρει στα ασφαλιστικά ταμεία, τέλος πάντων, ας πούμε, της χώρας μας.
Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλουν να δώσουν κάποια από αυτά τα χρήματα για κάποιο λόγο και στα ταμεία τα οποία, τα ασφαλιστικά τα οποία έχουν πρόβλημα. Έχει ανακοινωθεί δηλαδή αυτό. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι έτσι τεχνικό. Υπάρχει περίπτωση εκεί που υπάρχει γιάνθρακας να υπάρχει και υδρογονάρθρακας? Και το ρωτάω αυτό, αν υπάρχει και στην περίπτωση στην Κορώνια που γίνεται πάρα πολύ συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, να υπάρχει και εκεί πετρέλαιο. Συνήθως τα πετρώματα των γιαθράκων που λέτε, όπως είναι αυτά που είδαμε ας πούμε, τελευταία στην περιοχή της Φαλάνθης, έτσι. Μιλάτε για αυτά. Φαλάνθη και Χωματερό. Ή της Μεγαλόπολης, είναι διαφορετικής ηλικίας σχηματισμοί. Έτσι. Βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην επιφάνεια, οπότε γίνεται με ανοιχτή εσκαφή η εκμετάλλευσή τους, έτσι, όπως γνωρίζουμε. Ενώ τα πετρελοφόρα κοιτάσματα βρίσκονται σε μεγαλύτερα βάθη συνήθως, έχουν σχηματιστεί σε κάποια ειδικά πετρώματα που ονομάζονται ευαπορίτες. Έτσι. Και είναι άλλος ο τρόπος σχηματισμού τους, καταλάβατε. Είναι τελείως διαφορετική δηλαδή η φιλοσοφία. Οπότε λίγο πολύ αποκλείεται να υπάρχει. Ναι, δεν έχουν άμεση σχέση τα μεν με τα δε. Δεν συνδέονται δηλαδή μεταξύ τους. Υπογραμμίζω. Θανάση, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να ρωτήσεις τον κύριο Αντωνόπουλο. Όχι, τίποτα, δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Απλά θέλω να σου πω, όπως είπαμε και χθες, ότι στην περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας, τη δεκαετία του 80, μάλλον αυτά θα είναι που έλεγε ο Μιχάλης πριν, είχαν γίνει κάποιοι δύο-τρεις, προφανώς ερευνητικές ήταν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την Πάνια στην περιοχή των Φιλιατρών και μέχρι και την περιοχή της Πηλίας κάτω που είχαν τρυπήσει. Βέβαια τότε, σε μια προσπάθεια που είχαμε κάνει για να δούμε τι γίνεται και λοιπά, είχαν γίνει τότε παράλληλα και στο Κατάκολλο, έτσι θα πρέπει να σου πω, εκείνη την εποχή ήταν. Σε μια προσπάθεια που είχε γίνει τότε, ήταν πολύ ασαφή αυτά, οι πληροφορίες που μεταδίδω ήταν πολύ ασαφείς. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν αυτές οι μελέτες που έγιναν τότε, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν στο ΙΓΜΕ ή σε κάποια άλλη κρατική υπηρεσία. Και για την προσδοκία δηλαδή και την εκμεταλλευσιμότητα, έτσι, γιατί μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις και αν τα κοιτάσματα δεν έχουν εύρος όπως είπε ο Μιχάλης πριν, ίσως και να είναι, μπορεί να υπάρχει κάτι αλλά να μην είναι αξιολόγου. Μάλιστα. Αυτό είναι που μένει να δούμε δηλαδή, να μας πιάνει και μεγάλος ενθουσιασμός, ας πούμε. Ναι, το σίγουρο είναι ότι δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Ναι. Γενικά δεν είναι ενθαρρυντικά, γιατί αν ήταν τόσο ενθαρρυντικά δεν θα είχαν αφήσει τη Μεσσηνία τελευταία, θα τη βάζανε στην πρώτη γραμμή. Έτσι. Πάντως εσείς βλέπετε, πάμε σε Πατραϊκό κόλπο, έτσι, Κατάκολλο, περιοχή Κατάκολλο. Και η περιοχή Ιωαννίνων, ναι. Ιωαννίνων και Κρήτη, έτσι αυτές. Όχι, οι τρεις περιοχές είναι Κατάκολλο, Πατραϊκός και Ιωάννινα, έχουν ήδη εκπονηθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες και είναι προς αδειοδότηση των ερευνητικών γεωτρήσεων. Δηλαδή είμαστε σε μια έτσι φάση υλοποίηση σχεδόν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και έχουν γίνει και κάποιοι υπολογισμοί εκεί για ποσότητες έτσι και τέτοια και μέχρι και για τα ποσά, ας πούμε. Είπαν ότι αυτό, ας πούμε, αυτή η εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων μπορεί να αποφέρει στη χώρα γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για τα προσεχή 20-25 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον κάτι. Παράπλευρα να ενημερώσουμε ότι επειδή συζητήσαμε έτσι λίγο ακροθυγώς και το θέμα του λιγνητού ρηχείου, έτσι όπως τέθηκε τέλος πάντων, ότι δεν υφίσταται δικαστική εμπλοκή με το εξώδικο που υπάρχει, ιδιαίτερα σε ένα τόσο σοβαρό ενεργειακό θέμα, για να εξελιχθεί η επένδυση, εφόσον προχωρήσει η επένδυση. Αν πληρεί τους όρους και αποφασιστεί, φαίνεται πως το εξώδικο που υπάρχει δεν συντρέχει λόγος για να υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή. Αυτό μας τόνισε και κάποια νομική πηγή με την οποία εμείς, σοβαρή νομική πηγή, με την οποία επικοινωνήσαμε για το όλο ζήτημα. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να ανακοπεί η επένδυση. Κοίταξε, από ό,τι φαίνεται εκεί η θέμη είναι οικογενειακές υποθέσεις. Η υπόθεση του εξωδίκου δηλαδή μεταξύ των επενδυτών και εφόσον από τη στιγμή που υπάρχει ας πούμε μια συμβολιογραφική εξουσιοδότηση κλπ. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες για άλλα πράγματα. Είναι μεγάλα, είναι πολλά τα λεφτά από ό,τι δείχνει μέσα για το εξώδικο και οι διεκδικήσεις είναι λογικό να υπάρχουν. Θα τα δούμε. Αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει θα τα βρουν. Αυτοί οι αδέρφια είναι εξαδέρφια. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Yeah. Καλή σας νύχτα. Συνεχίζουμε εμείς. Κλειστό βρήκαν σήμερα το πρωί το σχολείο τους μαθητές του 18ου Δημοτικού και οι γονείς τους σε μια προσπάθεια κοινή όπως εξελίχθηκε των εκπαιδευτικών να αντισταθούν στην πιθανή υποβάθμιση. Μάλιστα, όλοι μαζί πήγαν στα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού όπου και ξέφρασαν τον προβληματισμό τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί να γίνεται μάθημα με πολλά παιδιά μέσα σε κάθε τμήμα αναφερόμενοι σε επικείμενες συγχωνεύσεις. Το αυτονόητο να μην υποβαθμιστεί το σχολείο τους, ζήτησαν φωνάζοντας συνθήματα μαθητές του 18ου Δημοτικού της Καλαμάτας σε μια κινητοποίηση στην οποία συμμετείχαν παιδαγωγοί και γονείς. Όχι στην υποβάθμιση της παιδείας!
Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Νικοκλάδη. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ πέρα. Εκδρομή. Κακός. Εσείς το πατάτε. Έχω έρθει, κυρία μου. Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στα παιδιά και ταυτόχρονα να δεσμευτώ. Με όσους δασκάλους λειτουργείτε όλα αυτά τα χρόνια που είστε στο σχολείο, με τους ίσο αριθμό δασκάλων θα λειτουργείτε και του χρόνου. Δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί κατά κανένα τρόπο η παιδαγωγική λειτουργία και η μαθησιακή διαδικασία του σχολείου. Αυτή είναι η αλήθεια, τη ξέρουν και οι δάσκαλοι και η διευθύντρια, αλλά και οι γονείς σας. Για ποιο λόγο γίνεται τώρα αυτό, είναι μια άλλη τάξη συζήτηση, δεν σας ενδιαφέρει και δεν σας απαντώ. Ωστόσο, επαναλαμβάνω και το λέω από τη θέση στην οποία βρίσκομαι και με τα λόγου γνώσεως και με το αίσθημα ευθύνης που με διακρίνει. Όσοι δάσκαλοι ήταν στο σχολείο σας όλα αυτά τα χρόνια, ίσως αριθμός δασκάλων θα είναι και του χρόνου. Ο κύριος Κλάδης αναφέρθηκε λοιπόν στις προτάσεις για συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει κανένα παιδαγωγικό πρόβλημα, ενώ άφησε αιχμές για την υποκίνηση αυτών των κινητοποιήσεων. Στο μεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του 18ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης διαφωνεί με αυτές τις συγχωνεύσεις και συνενώσεις, υποβασμούς, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε δελτίο τύπου που σχεδιάζονται και αυτή τη χρονιά από το Υπουργείο. Αφού, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στις προτάσεις του κ. Κλάδη, δεν προκύπτουν τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή των σχολείων που τελικά προτείνονται για υποβάθμιση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, από τα 6 δωδεκαθέσια δημοτικά που ήταν στην αρχική πρόταση, βγήκαν τα 4, τα οποία έχουν τον ίδιο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών για την επόμενη χρονιά. Με το 18ο, το οποίο σύμφωνα όπως τονίζουν με στοιχεία του κυρίου Κλάδη είναι το μόνο από αυτά τα σχολεία που ο αριθμός των μαθητών του αυξάνεται ενώ όλων των υπολείπων μειώνεται. Τα ερωτήματα λοιπόν συγκεκριμένα, γιατί προχωρά στον υποβασμό του, ποια κριτήρια λαμβάνει υπόψη του και γιατί δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία που αφορά στη διαβούλευση. Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η αντίδραση θα συνεχιστεί. Περνάμε τώρα στα αγροτικά μας θέματα και να καλησπέρισουμε. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, τον κύριο Βασίλη Κοζομπόλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Λοιπόν, είχαμε την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας χθες και με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα. Κυρίαρχο φυσικά το τι πρόκειται να γίνει με την ΕΑΣ Μεσσηνίας στο πλαίσιο της μετεξέλιξης του νέου νόμου για τους συνεταιρισμούς. Πού πάει η ΕΑΣ, πού πάει η Ένωση? Σύμφωνα με τον νόμο, κύριε Κανελόπουλε, το 4015 έχουμε δύο επιλογές. Οι επιλογές είναι υποχρεωτικές. Δηλαδή, υποχρεωτική είναι η κατάργηση του θεσμού του δεύτερου βαθμού. Άρα, λοιπόν, η επιλογή είναι ή πάμε σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό ή θα πάμε σε κεφαλουχική ανώνυμη εταιρεία, όπου μέτοχοι θα είναι οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί. Αυτό συζητήθηκε στο Συμβούλιο χθες. Η απόφαση που πήραμε είναι να καλέσουμε έκτακτη ειδική γενική συνέλευση για να πάρθει η απόφαση για τις 17 του μήνα. Είναι Σάββατο το πρωί στις 10.30 και μέσα από την ευκαιρία που μας δίνετε από το κανάλι σας καλούμε όλους τους αντιπροσώπους της γενικής συνέλευσης, τα μέλη της γενικής συνέλευσης της Ένωσης να προσέλθουν, να συμμετέχουν μαζικά όσο μπορούμε περισσότεροι να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις. Μάλιστα. Έχετε καταλήξει κάπου, σκέφτεστε κάτι όσον αφορά τον επόμενο βηματισμό? Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά και σε ερωτήσεις συναδέλφου σας είχα προβληματιστεί και έβλεπα τη δυνατότητα μιας ανώνυμης εταιρείας.
όπου μέτοχοι θα είναι οι υγιείς πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί ενδεχομένως που θα μένανε που θα μένανε ανεξάρτητοι από την Ένωση. Η πληροφορία που είχαμε ήταν ότι 34 συνεταιρισμοί πρωτοβάθμιοι θα μπήκαν στο Μητρό Συνεταιρισμών και άρα θα μπορούσε να στηθεί μια τέτοια ανώνυμη εταιρεία. Αυτό που λέγαμε χρόνια δηλαδή για μια σύμπραξη ενός φορέα συγκέντρωσης, ας πούμε, ελαιολάδου, συγκέντρωσης ταφίδας κτλ. Ήταν μια ευκαιρία, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει μέσα από τη δυνατότητα του νόμου. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει τελικά. Γιατί τα τελευταία νέα και η ενημέρωση που είχαμε τις τελευταίες 2-3 μέρες από το Υπουργείο ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών οι οποίοι εγγράφησαν μέλη στο Μητρό είναι απογοητευτικά. Μόλις και μετά βίας 7 μόνο συνεταιρισμοί έχουν θετική καθαρή θέση. Άρα λοιπόν την οργάνωση δεν μπορούν να τη σηκώσουν μόνο 7 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί. Είναι λυπηρό αυτό. Αυτό δείχνει ότι που πάσχει το συνεταιριστικό κίνημα είναι ότι δεν έχει καταρχήν πρωτοβάθμιους. Εκεί είναι η ουσία και άρα λοιπόν από εκεί πάσχουν και οι ενώσεις όταν δεν έχουν ενεργά μέλη πλέον. Και ο μονόδρομος που θα πάμε και η πρόταση ομόφωνα του Συμβουλίου είναι προς τη Γενική Συνέλευση να πάμε στη μετατροπή της Ένωσης σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Όπου τα μέλη θα είναι πλέον συνεταιρισμοί, αλλά θα είναι τα φυσικά πρόσωπα, η παραγωγή, αυτοί οι οποίοι θα προσέλθουν να εγγραφούν. Εν δυνάμει μέλη, ναι, να σας πληροφορήσω ότι εν δυνάμει μέλη στο νέο συνεταιρισμό είναι τα μέλη των συγχωνευμένων συνεταιρισμών. Αυτοί βέβαια οι συνεταιρισμοί που λέμε ας πούμε σφραγίδες που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία είναι εν δυνάμει μέλη, αλλά μέλος γίνεσαι όταν πληρώσεις το αντίτιμο της μερίδας. Και βεβαίως ο ίδιος ο νόμος ορίζει ότι μέλος μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε παραγωγός είναι στην περιοχή που παράγει και θέλει να συνεταιριστεί. Αυτός ο πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός που ουσιαστικά θα συμπεριλάβει τους παραγωγούς της Μεσσηνίας, πόσο δυναμικός θα είναι και πόσο ουσιαστικά θα είναι ικανός για να προχωρήσει κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με προϊόντα όπως το ελαιόλαδο και τα υπόλοιπα? Εάν πούμε, κύριε Κανελόπουλε, ότι δημιουργούμε μία ομάδα για το λάδι, κάτι αντίστοιχο όπως έχουμε κάνει μία ομάδα για τη σταφίδα, τα πράγματα θα είναι εύκολα. Και θα είναι εύκολα για να στηριχθεί και το προϊόν, να στηριχθούν και οι παραγωγοί και να μπορέσει αυτός ο πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός που θα γεννηθεί πραγματικά να προσφέρει για αυτό το οποίο γίνεται. Είναι η ευκαιρία που δίδεται πλέον στους ίδιους τους παραγωγούς και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί ο συνεταιρισμός να υπάρξει χωρίς να έχει μέλη. Η παραγωγή θα είναι ενεργή, και το ρωτάω αυτό έτσι με την ευρύτερη έννοια του όρου. Βεβαίως. Γιατί έχουμε συνηθίσει ενώσεις χωρίς παραγωγούς. Όπως έχουμε την ομάδα της σταφίδας που μας φέρνουν τη σταφίδα σε εμάς και δεν την πάνε στον ιδιώτη, το ίδιο πρέπει να γίνει και με το λάδι, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα άλλα τα προϊόντα, εκτός από το σίκο που καλύπτεται από τη σηκική, όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, ενδεχομένως βεβαίως να εξαιρέσουμε και την αμπελοκαλλιέργεια. Το κρασί που είναι ο πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός του Νέστορα καλύπτει δηλαδή το προϊόν αυτό. Το υπόλοιπο προϊόν που δεν καλύπτεται το μεγάλο και το μεγαλύτερο είναι το λάδι. Άρα λοιπόν θα μπορούσε μέσα από αυτό το συνεταιρισμό που θα γίνει να γραφούν μερικές χιλιάδες μέλη, εάν αυτό βεβαίως είναι το ζητούμενο και τοποθετώ, έτσι. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, χρειάζεται και ουσιαστικά και η εμπιστοσύνη πάλι να υπάρξει προς το συνεταιριστικό κίνημα, έστω και με αυτήν την μεταλλαγή του. Η εμπιστοσύνη που, κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι αμοιβαία τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί σε έναν συνεταιρισμό στο χωριό μας, ας πούμε, ο κόσμος φέρνει το προϊόν του και δεν σκέφτεται ακόμα και για τις προμήθειες, ας πούμε, και για τα λοιπάσματά του, να συνεννοηθεί μέσα από τον συνεταιρισμό του, να κάνει ομαδικές προμήθειες μέσα από την Ένωση. Κάπως έτσι λοιπόν θα πρέπει να δει ο κάθε παραγωγός που είναι άστεγος και δεν έχει έναν συνεταιρισμό να ακουμπήσει που θα πάει το προϊόν του. Είναι ευκαιρία λοιπόν μέσα από τη δημιουργία ενός νέου τέτοιου συνεταιρισμού που είναι πρώτα το λέγαμε Ένωση, σήμερα να είναι ενεργό μέλος. Και δεν είναι μόνο τα προϊόντα του, είναι και τα εφόδια του. Είναι τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, έτσι, όλα τα εφόδια, τα αγροτικά, τα μηχανήματα, να μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοια αμοιβαία συνεργασία. Οι πελάτες μας δηλαδή, οι πελάτες της Ένωσης σήμερα να είναι εν δυνάμει μέλη. Ή τα μέλη μας να είναι οι πελάτες μας, το πελατολόγιο μας. Να έχουμε μια δοσοληψία
ένα κλειστό κύκλωμα με τους πελάτες μας που είναι τα μέλη μας, και από εκεί και πέρα αυτοί να έχουν μια ιδιαίτερη και ειδική συμπεριφορά, και βεβαίως δεν αποκλείουμε και τον κάθε έναν ιδιώτη σαν πελάτη πλέον, ας πούμε, στα καταστήματά μας. Αλλά η παραγωγή μέλη μας θα πρέπει να είναι εν δυνάμει πελάτες μας. Δεν μπορεί να πηγαίνουν να ψωνίζουν από αλλού, ούτε να δίνουν το προϊόν τους αλλού. Βάζω μια μικρή παρένθεση για να συζητήσουμε και ένα θέμα που έχει να κάνει και με την πρόταση για μελέτη βιωσιμότητας της οργάνωσης. Υπάρχει βιωσιμότητα? Θέλω να μου το πείτε ξεκάθαρα, γιατί αντιμετωπίζει και οικονομικά προβλήματα η οργάνωση. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, και αν δεν υπήρχαν προβλήματα, δεν χρειαζόταν να κάνουμε την έκθεση ενδεχομένως. Το ότι ζητάμε να γίνει μια έκθεση βιωσιμότητας και εξυγίανσης της Ένωσης είναι ένα εργαλείο το οποίο θα χρειαστεί στην επόμενη διοίκηση που θα προκύψει μέσα από την μετατροπή της Ένωσης, ένα εργαλείο στο πώς θα πρέπει να βαδίσει. Είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα να γίνει, και δεν είναι μόνο να γίνει, το θέμα είναι να έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτή η μελέτη, και πολύ περισσότερο αυτοί που θα κληθούν να διοικήσουν να την εφαρμόσουν. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και με το θέμα του κύριου Ραπτέα. Δικαιώθηκε ο κύριος Ραπτέας? Τι έχει γίνει με το ζήτημα αυτό? Επίσημα εμείς δεν έχουμε πληροφόρηση. Μέχρι την Παρασκευή πιστεύω θα έχουμε. Δεν θέλω να σχολιάσω το θέμα. Θα επιστρέψει τα κατηγορία του εφόσον δικαιωθεί, αν υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη? Μια άμεση ενημέρωση είναι μια διαδικασία που προβλέπεται μέσα από τον κανονισμό, επασφαιρετώσει. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κοζοβολή, είπαμε να επαναλάβουμε την ημερομηνία. Είναι 17 Μαρτίου, είναι για να το θυμούνται η παραγωγή μας, είναι η παραμονή της ημέρας που θα εκλέξει το Πασόκ αρχηγό. Δεν το βάλαμε Κυριακή για να μην δημιουργηθεί θέμα, ας πούμε, ούτως ώστε να μπορούμε να άφαντες. Σάββατο 17 Μαρτίου, έτσι. Ορίστε. Σάββατο 17 Μαρτίου. Σάββατο 17 Μαρτίου, 10:30 το πρωί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλή σας νύχτα. Περνάμε και πάλι στα περιφερειακά θέματα. Απάντηση υπήρξε από την πλευρά της περιφέρειας. Δηλώσει νίκαμε την αντιπαράθεση. Να συνεχίζει το κύριο Στατούλη. Σημείωσε πως η ευθύνη βαραίνει τους δημούς με την παρέμβαση του να έχει και πολιτικό ενδιαφέρον. Με την υπογράμμιση πως η ευθύνη για την σημερινή κατάσταση όσον αφορά τα απορρίμματα έχει ονομαστικά υπεύθυνους, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου από το Δερβαίνη επανέλαβε τις αναφορές του, απαντώντας την απάντηση του Παναγιώτη Νίκα και επικρίνοντας και τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης για τη μέχρι τώρα στάση του. Είναι ντροπής για την Περιφέρεια Πελοποννήσου να έχει αυτή την εικόνα την οποία παραλάβαμε. Και η ευθύνη έχει ονομαστικά υπεύθυνους. Ας προσαρμοστούν λοιπόν στην μεγάλη πολιτική λύση που δίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ας αναλάβουν την ευθύνη ως οφείλουν να το κάνουν της διαχείρισης των σκουπιδιών μέχρι το να ολοκληρωθεί η τελική λύση που θα δώσει το μεγάλο αποτέλεσμα που θα είναι και πιλωτικό και πρωτοπόρο για όλη τη χώρα. Εν συνεχεία, ο κ. Στατούλης υπερασπίστηκε το ρόλο του Αντώνη Σαμαρά ως υποψήφιου πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά όσον αφορά τις ενέργειες για το ζήτημα των απορριμμάτων. Οι φωνές και οι κραυγές της επίκλησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Σαμαρά, και η άναρθρη κραυγή να αναλάβει πρωτοβουλίες για τα σκουπίδια, δεν θα ήθελα να τη σχολιάσω. Μόνο ειρωνία μπορεί να προκαλεί και να δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υποψήφιος πρωθυπουργός της χώρας έχει πολύ σοβαρά προβλήματα για να ασχοληθεί. Έχει τα μεγάλα εθνικά προβλήματα και το διακύβευμα της χώρας μας. Τέτοιες κραυγές κάνουν κακό, δημιουργούν ιονή προβλήματα και πάνω απ' όλα κάνουν πιο επιφυλακτικούς τους πολίτες απέναντι στην σοβαρότητα του πολιτικού συστήματος. Με ιδιαίτερη αξία και το σχόλιο του Περιφερειάρχη αναφορικά με την όλη κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό και τις παρετήσεις υπουργών για να τεθούν πλέον υποψήφιοι πρόεδροι στα κόμματά τους. Είναι ανεπίτρεπτο σήμερα να παρετούνται υπουργοί για να γίνουν υποψήφιοι πρόεδροι στα κόμματά τους. Είναι ανεπίτρεπτο σήμερα να φεύγουν υπουργοί από κρίσιμα υπουργεία και να μεταφέρονται σε άλλα. Αυτά τα πράγματα τα βλέπουν οι πολίτες και αυξάνεται ο θυμός τους και η επιφυλακτικότητά τους. Ας σοβαρευτεί πλέον το πολιτικό σύστημα της χώρας και ας προσαρμοστεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του εθνικού διακυβεύματος.
Πάμε στα αστυνομικά μας θέματα. Καλησπέριζουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Μποζίκα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα σας, είναι και στους τηλεθεατές θέμε. Τι έγινε, χαμός έτσι για το Φεβρουάριο. Ναι, τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και ίσως ευχαριστούν οι τηλεθεατές μας αν ακούσουν ότι μία ολόκληρη Κωμόπολη, σωστά ακούσατε, είναι τα άτομα τα οποία συνελήφθησαν μέσα στο Φεβρουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόκειται για 544 άτομα, από ό,τι θυμάμαι Θέμη, και στο προηγούμενο χρονικά σημείο και τα δελτία τύπου που εκδίδει η Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, δεν είχαμε ποτέ τόσα άτομα με συλλήψεις. 211 υποθέσεις εξιχνιάστηκαν, 35 οργανώσεις εκκαθαρώθηκαν, αυτό θα έπρεπε να το κρατήσουμε, κλάψησαν 57 και βρέθηκαν 33 οχήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν ήθελα να επισημάνω ότι 544 άτομα τα οποία συλλήφθησαν, πολλά από αυτά αφορούν απόπειρες ανθρωποκτονίας, ληστείες, παραβάσει του νόμου περί ναρκωτικών, περί αλλοδαπών, αλλά θα έλεγα ότι στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται και κάποια ενδιαφέροντα που αφορούν τις εγκληματικές οργανώσεις, καθώς η Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου μέσα στον περασμένο μήνα εξάρτησε μία εγκληματική οργάνωση αλλοδαπών υπηκών Βουλγαρίας, η οποία μπλέκονται σε αγοραπολισίες βρεφών. Καταλαβαίνουμε πλέον το μέγεθος αυτής της εγκληματικής πράξης. Δεύτερον, μία εγκληματική οργάνωση αλλοδαπών υπηκών Πακιστάν, οι οποίοι είχαν διαπράξει 27 κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ. Τρίτον, μία σπήρα ημεδαπών, οι οποίοι διαπράττουν ληστείες. Μία σπήρα αλλοδαπών υπηκών Αλβανίας, οι οποίοι έχουν διαπράξει 4 ληστείες και 3 απόπειρες κλοπής. Και μία σπήρα ημεδαπών Ρωμά, οι οποίοι είχαν διαπράξει 5 κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ. Και τέλος, με 2 εγκληματικές οργανώσεις με διαρρήξεις σε οικίες, σε κλοπές, σε καταστήματα. Και ο κατάλογος θα είναι ατέλειωτος και μακρύς θέμης. Άμα τουλάχιστον δεν θα μας φτάνει το δελτίο ειδήσεων για να μπορέσουμε να αναλύσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μας έχει δώσει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Τι να σχολιάσουμε πλέον από αυτή την κατάσταση. Στην περιοχή της Τριφυλίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι μόνο μέσα στις 3 ημέρες έχουμε απανωτές ληστείες. Με τελευταία αυτή την 80χρονη τη ληστεία σε ηλικιωμένο σήμερα τα ξημερώματα στην Αγριλιά Τριφυλίας, οι δράστες μπούκαν στο σπίτι, έσπασαν το σπίτι με βαριά. Μπούκανα στο σπίτι και απείλησαν με μαχαίρι στο λαιμό το ζευγάρι των ηλικιωμένων, παίρνοντας τη σύνταξή τους και κάποια άλλα χρήματα και τη μορφή που είχαν εκεί. Αν είναι δυνατόν. Ουδέν σχόλιον, Θέμη. Ναι, ναι, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καληνύχτα. Για τη Βοστόνη της Αμερικής ταξιδεύει την Παρασκευή ο ποδοσφαιριστής Γιώργος Νινιός και η οικογένειά του προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση στο μάτι, αφού 5 χρόνια μετά από ένα τραγικό τροχαίο στο οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα. Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του, οι παλέμαχοι της ΑΕΚ έδωσαν στην Καλαμάτα ένα ξεχωριστό φιλανθρωπικό αγώνα. Πέρασαν 5 χρόνια από εκείνο το μοιραίο βράδυ Σαββάτου που στο δρόμο του Αγίου Νικολάου στην Πούκα η Μεσσηνία θρύνησε 2 ζωές μετά από με τοπική σύγκρουση 2 μηχανών. Τραγικό τέλος βρήκαν ο 17χρονος Γιώργος Κούτρος και ο 21 ετών μηνύτης Κώστας Κωστόπουλος, τη μηχανή του οποίου επέβαινε ο 16χρονος τότε καλαματιανός ποδοσφαιριστής Γιώργος Νινιός. Ο Γιώργος με τον αδικοχαμένο φίλο του τον Κώστα δεν συμμετείχαν σε κόντρες και όμως πλήρωσαν τη βόλτα τους με το χειρότερο τρόπο. 5 χρόνια μετά ο Γιώργος Νινιός που πέρασε μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του πρέπει να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στο μάτι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αμερική με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα τους παλεμάχους της ΑΕΚ να δίνουν έναν ξεχωριστό αγώνα προκειμένου να βοηθήσουν όσο μπορούν στο όνειρο, στο να επιστρέψει ο νέος αυτός άνθρωπος απόλυτα υγιής από το εξωτερικό. Είναι ένα νέο παιδί το οποίο χρειάζεται μια μεγάλη βοήθεια. Και πάντα εμείς σαν παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είμαστε προτεργάτες σε αυτές τις εκδηλώσεις ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να γίνει αυτό το χειρουργείο για το παλικάρι αυτό. Γιατί είναι κρίμα νέα παιδιά να έχουν προβλήματα τουλάχιστον υγείας και εφόσον μπορούμε να βοηθήσουμε έστω με ένα μικρό λιθαράκι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό για αυτό το νέο παιδί. Είτε ήταν ποδοσφαιριστές είτε όχι, για μας ήταν το ίδιο. Όταν νέα παιδιά βρίσκονται σε αυτή τη θέση είναι δυσάρεστο για όλη την κοινωνία. Μην ξεχνάτε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι ένα μέρος του κοινωνικού συνόλου. Και έχουμε και ευαισθησίες, πιο πολύ έχουμε οικογένειες και έχουμε παιδιά, οπότε διαισθανόμαστε και καταλαβαίνουμε τη θέση της οικογένειας του Γιώργου και καλό θα είναι όταν βρίσκουμε ευκαιρία να βοηθάμε έστω με ένα μικρό κομμάτι ή με ένα μεγαλύτερο όταν μπορούμε σε αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα το μόνο που εύχομαι είναι να πάει καλά το χειρουργείο, να γυρίσει υγιέστατος και να μπορέσει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, γιατί εφόσον μου λες είναι και ταλαντούχος. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένας χώρος ο οποίος αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να αγαπάνε και θα ήταν καλό να γυρίσει γερός και να μπορέσει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Για μένα αυτή η εκδήλωση έχει πολύ μεγάλη σημασία για έναν συνάνθρωπό μας.
και συναθλητή μας. Αυτό το πράγμα ήταν το πιο σημαντικό που μπορούσε να γίνει και πιστεύω να, για το παλικάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα, γιατί αυτή είναι η ουσία. Πέρα από τη βοήθεια που μπορεί να δίνουμε εμείς, είμαστε συναθλητές και ο καθένας μπορούσε να βρεθεί στη θέση αυτού του παιδιού. Το θέμα είναι να πάει καλά εκεί που θα πάει, να είναι υγιής και γερός και να παίζει συνέχεια στα γήπεδα. Ο Γιώργος με την οικογένειά του θα ταξιδέψει για τη Βοστόνη, όπου στις 13 του μηνός είναι καθορισμένο το ραντεβού με τον γιατρό για να δει ποια ακριβώς είναι η κατάστασή του και να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς ήταν ό,τι μπορούσε να προσφέρει σε ανταπόδοση ο αδελφός του Δημήτρης. Φεύγουμε την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή θα υπάρχουν κάποιοι λαχνοί, ας το πούμε έτσι, για τη βοήθεια την οικονομική που θα γίνει στην οικογένειά μου για να πάει ο Γιώργος στην Αμερική. Μέχρι την Παρασκευή. Παρασκευή πετάμε και 13 του μήνα είναι το ραντεβού με τον γιατρό όπου θα τον δει και πολύ πιθανόν να κάνει και το χειρουργείο του. Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Οι γιατροί εκεί είναι φοβερό το νοσοκομείο αυτό της Βοστόνης, συγκεκριμένα για μάτια και για αυτιά. Και είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα και με τα χαρτιά που έχουν δει και με αυτά. Ένα ευχαριστώ πολύ στον κόσμο της Καλαμάτας, σε όλους όσους μας βοήθησαν, στο Δήμο, για όλη τη διοργάνωση εδώ, το γήπεδο που μας έδωσε όλα αυτά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Καλαμάτας, στα παιδιά, τους φίλους του Γιώργου που τον στηρίξαν, τον στηρίζουν και θα τον στηρίζουν στη συνέχεια. Να γυρίσει δυνατός πάνω απ' όλα. Να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Ξεχωριστή ήταν η παρουσίαση του Λευκομάτου στον εκδόσεων Μίλτο στην Καλαμάτα με αναφορές στα 1500 τοξοτά γεφύρια της πόλης. Ανάμεσα σε αυτά και μερικά από τη Μεσσηνία με τις φωτογραφίες τους να αποτελούν παρακαταθήκη. Μία αποτύπωση φωτογραφική 1500 επιζώντων εκπροσώπων του λαϊκού μας πολιτισμού και της κληρονομιάς αποτελεί στην κυριολεξία το νέο λεύκομα των εκδόσεων Μίλητος με αναφορά στα 1500 τοξοτά γεφύρια της χώρας, το οποίο και παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. Με ιδιαίτερα σημαντικές να είναι οι αναφορές του καθηγητή αρχαιολογίας Πέτρου Θέμελ. Έχουμε δηλαδή ενώπιον μας για πρώτη φορά ένα πλήρη κατάλογο των τοξωτών έντενων γεφυριών της Ελλάδας. Έχουν αποτυπώσει οι συγγραφείς τη δουλειά τους σε μια συλλεκτική σειρά βιβλίων καταρχήν με τον τίτλο «Αρχιπέλαγος» το 2003 με την εμφάνισή του αυτό το βιβλίο, με φωτογραφίες από 45 νησιά καταρχήν και σε ένα άλλο βιβλίο με τίτλο «Αναζητώντας τα πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα», έκδοση του 2007 με φωτογραφίες από 700 φορά γεφύρια. Ο κύριος Θέμελη στάθηκε ειδικότερα και στο γεφύρι της Μαυροζούμενας από τη Μεσσηνία. Με το εκφορικά δυσμένο τόξο ανάγεται στα χρόνια του επαμεινόντα. Πίστηκε εφόσον φέτος ταυτόχρονα με την ίδρυση της νέας πρωτεύουσας Μεσσήνης το 369 π.Χ. Επισκευάζεται έκτοτε συνεχώς και κυρίως μετά τον 15ο αιώνα στα χρόνια της πρώτης τουρκοκρατίας με τα πάνε του Σούμπαση Σινάν του Καρυτινού σύμφωνα με μια επιγραφή που έχει μοναδική απάνω και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι τις μέρες μας συμπληρώνοντας εσείως 24 αιώνες βίου, φαινόμενο μοναδικό και αυτό. Λίγα λόγια για το λεύκομα ανέφεραν και οι διοργανωτές της εκδήλωσης. Τα γεφύρια εκφράζουν τη διάβαση του χρόνου, το στέρεο πέρασμα από τη μία όψη στην άλλη, τη συνέχεια από τη μία εποχή στην άλλη, με σταθερό παράγοντα τις ανάγκες του ανθρώπου. Το άσχημο είναι ότι σήμερα, με την κρίση, οι ανάγκες των ανθρώπων για να γίνουν κυρίαρχες πρέπει να αγωνιστούμε. Το διαχρονικό γεφύρι είναι η ψυχή του ανθρώπου που έχει να κάνει με αξίες, ηθική και παραγωγή έργου. Όπως εσείς κοπιάσατε, για να αποτυπώσετε αυτό το πλούσιο υλικό της ιστορίας μας, έτσι πρέπει όλοι μας να παλεύουμε καθημερινά για να επαναφέρουμε τα χαρακτηριστικά όπως φαίνονται και στα φαινόμενα, όπως μας μιλάνε μόνο στα γεφύρια, της απλότητας, της λογικής και της αντικής στον χρόνο. Με το έργο σας μας ανοίγετε τα μάτια για το πώς γράφεται η ιστορία της επιστήμης μας, η ιστορία της Ελλάδας, ιδιαίτερα σήμερα που βάλετε η χώρα μας από τα έξω και από τα μέσα. Ένα από αυτά τα λευκόματα
είναι τα 1500 πέτρινα τοξοτάγια θύρια της Ελλάδος, όπου δύο περιηγητές, ο Γιώργος και η Έλλη Πελιγιάννη, τους ευχαριστούμε που τους έχουν σήμερα μαζί μας, αφιέρωσαν 10 χρόνια από το χρόνο τους και κατέγραψαν ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής φύσης και της ιστορίας, όπως είναι τα γεφύρια. Περνάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Καλησπέριζουμε τον συνάδελφο τον Ηλία Τσόλη. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Θέμη. Μάνα παρελθόν, Παρελθόν από χθες ο κύριο Μάνα από τον πάγκο της Καλαμάτας. Και πλέον η Μαύρη Θεία ψάχνει τον νέο προπονητή της, που εκτός συγκρονιστικού θα προόπτει θα είναι ο Γιώργος Ομπένος. Σήμερα ο κύριος Ράλης, ο πρόεδρος της οπικής μας ομάδας, θα έχει συνάντηση με τον έμπειρο τεχνικό και αν όλα πάνε καλά, από αύριο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα της Καλαμάτας. Σήμερα η προπόνηση έγινε. Αποχώρηση του κύριου Μάνα που οφείλεται φυσικά στα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ακριβώς, αποχώρηση του κύριου Μάνα οφείλεται στα τελευταία θυμόμαστε και τις αντιδράσεις του κόσμου. Ακριβώς, τις αντιδράσεις του κόσμου στο πύργο, στο μάτς με του Πανηλιακού είναι η Καλαμάτα, αλλά και στο κυριακατικό αγώνα στην Κρήτη. Η Καλαμάτα βρίσκεται σε χαμηλή θέση βαθμολογικό πίνακα, έπεσε στην 7η θέση, εκεί που πριν από το μάτς με τον πύργο ήταν στη δεύτερη, να σημειώσουμε, θέση και διεκδικούσε την άνοδο. Τώρα προέρχεται το μάτς στις Κυριακές με την Προοδευτική, η έναρξη του δευτέρου γύρου, που πάση θυσία η Καλαμάτα πρέπει να πάρει τη νίκη, είναι μονόδρομος το θετικό αποτέλεσμα, οι τρεις πόντιος, να ανασάνει βαθμολογικά και να μην μπλέξει συνέχεια με περιπέτειες. Λέγαμε πριν ότι η σημερινή προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο από τις οδηγίες του γυμναστή του κ. Στάθη Βανικιώτη και υπάρχει περίπτωση την Κυριακή την ομάδα να κατεβάσουν οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Δρούγας με τον Μπλέτσα μαζί με τον κ. Βανικιώτη και ο κ. Μπένος, αν είναι τελικά αυτός ο προπονητής, γιατί μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις φυσικά, να αναλάβει από την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Την Κυριακή παίζει η ομάδα της Καλαμάτας με. Κυριακή η ομάδα της Καλαμάτας με την Προοδευτική στις 3 ώρα στο δημοτικό στάδιο και υπάρχει μεγάλος ξεσηκωμός από τους φιλάθλους που αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν. Κοίτα να δεις εκεί που πήγαινε για κάτι καλύτερο και για την άνοδο στην κατηγορία. Φτάσαμε στο σημείο στο να παλεύει να μην βρεθεί προς το τέλος. Ηλία, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.